Η πέμπτη και τελευταία ενότητα της σειράς αυτών των μαθημάτων που έχουμε σχεδιάσει επικεντρώνεται στις επιχειρηματικές ικανότητες. Εδώ θα αξιοποιήσετε τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει στις προηγούμενες ενότητες και θα μάθετε πώς να δημιουργείτε περιηγήσεις που βασίζονται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της συμπερίληψης, στο πλαίσιο των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών. Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα, τη βιωσιμότητα και τη συμπερίληψη και παρέχει μια επισκόπηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, του επιχειρηματικού σχεδιασμού και του τρόπου θέσπισης βιώσιμων επιχειρηματικών στρατηγικών. Πιο συγκεκριμένα, θα μάθετε πώς να αναπτύσσετε αστικές περιηγήσεις που βασίζονται στις αρχές της συμπερίληψης. Το δεύτερο μέρος της ενότητας εισάγει τις έννοιες του στρατηγικού σχεδιασμού και του marketing και παρέχει χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών marketing που βασίζονται στις αρχές της συμπερίληψης, την ψηφιακή ηγεσία και τον τρόπο δημιουργίας μιας ισχυρής ομάδας μέσα σε μια επιχείρηση. Το τρίτο μέρος διερευνά τη σημασία της δημιουργικότητας στις κοινωνικές επιχειρήσεις και την εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών κατά τη διαδικασία ανάπτυξης αστικών περιηγήσεων. Στο τέλος της ενότητας αυτής, μπορείτε να βρείτε μερικά χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν στη δημιουργία της δικής σας επιχείρησης στη βάση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της συμπερίληψης. Μετά το πέρας της ενότητας αυτής και την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων, θα έχετε σχηματίσει μια καλύτερη ιδέα για το πώς μπορείτε να αναπτύξετε τη δική σας κοινωνική επιχείρηση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της συμπερίληψης, το πώς να δημιουργήσετε τους δικούς σας στόχους στο στρατηγικό σχεδιασμό, καθώς και το πώς μπορείτε να εφαρμόζετε τις τεχνολογικές καινοτομίες για τη βελτίωση τόσο του επιχειρηματικού σας μοντέλου, όσο και του σχεδιασμού αστικών περιηγήσεων.